Με την αλλαγή της βάρδιας, από την νυχτερινή βάρδια στην ημερήσια βάρδια, δύο ένοπλοι ληστές, καλυμμένοι με κουκούλες και με όπλο, μπήκαν την ώρα που πήγε ο φύλακας να αλλάξει το νυχτερινό φύλακα, μπήκανε με ένα πιστόλι, με ένα όπλο, ακινητοποίησαν τη φύλακα, μετά επακολούθησε το σπάσιμο των προθηκών που ήταν μέσα στην αίθουσα, πήρανε τα εκθέματα, τα έβαλαν σε ένα σάκο και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Τα τελευταία δύο χρόνια η έλλειψη αυτή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, γιατί με το καθεστώς της εφεδρείας, όπως γνωρίζετε με την Τρόικα μέσα στα μέτρα ήταν και αυτό, υποχρέωσαν να φύγουν σε σύνταξη πολλοί συνάδελφοι, υποχρεώθηκαν να φύγουν σε σύνταξη πολλοί συνάδελφοι για να μην μπουν στο καθεστώς της εφεδρείας. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι ότι απαγορεύτηκαν οι προσλήψεις γενικότερα με νόμο. Ότι είχαν ζητήσει ενίσχυση στη φύλαξη, αλλά οι προσλήψεις, επαναλαμβάνω, έχουν απαγορευτεί με νόμο στη Βουλή